Με πρωτοβουλία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λάρισα και της Εμμερουχήτης ΑΔΔΗ, εκπροσώπων φορέων, νεολαίων, συνταξιοχικών οργανώσεων, σωματείων ΟΤΑ, πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο διαμαρτύριας απέναντι στις δύσκολες ημέρες που βιώνει ο κόσμος, με την ακρίβεια να φέρει σε δύσκολη θέση τα νοικοκυριά. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν με πανό στην κεντρική πλατεία της Λάρισας το απόγευμα της Τετάρτης, ζητώντας να μπει ένα τέλος στο κύμα ακρίβειας που μαστίζει την κοινωνία. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, Γιάννης Κόκας, έκανε λόγο για τις βασικές διεκδικήσεις που είναι μεταξύ άλλων ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, στο επίδομα ανεργίας, μείωση και πλαφών στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, στα καύσιμα και στα βασικά είδη, καθώς και κατοχύρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Να πάρει ο ίδιος την κατάσταση στα χέρια του. Αυτό σημαίνει να οργανωθεί παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς, εκεί που ζει, εκεί που εργάζεται, εκεί που κατοικεί και να μπει στον αγώνα εδώ και τώρα. Και να απαιτήσει ουσιαστικά μέτρα για να προστατεύσει τη ζωή τη δική του και τη οικογένειά του. Και αυτό σημαίνει καταρχήν το να αυξηθεί το εισόδημά μας. Για παράδειγμα, εμάς τους εργαζόμενους, αυτό σημαίνει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Σημαίνει να μην υπάρχει συνάδελφος ο οποίος δουλεύει στους χώρους δουλειάς χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς σύγχρονα δικαιώματα. Ψίχουλα χαρακτήρισε όσα δίνει η κυβέρνηση ο πρόεδρος της ΑΔΔ Μιχάλης Τζιατζιάς, καθώς δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Δεν αντέχουμε την ακρίβεια που εξαθλιώνει τις ζωές μας. Αυτό είναι το μεγάλο σύνθημα. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Έρχονται ανατιμήσεις παντού, έρχεται τσουνάμι και οικονομικής επιδρομής στα σπίτια μας, στα νοικοκυριά μας και δυστυχώς αυτά που τάζει η κυβέρνηση και αυτά που μελετά να δώσει ή που έχει δώσει και κυρίως από 1η-1η-23 που διατυμπανίζει παντού, είναι ψίχουλα. Οι πρόεδροι των συνταξιούχων Νίκαν Μουλάρισας καθώς και του ΟΑΕ κάλεσαν τον κόσμο να συμμετάσχει στη συγκέντρωση των συνταξιούχων την ερχόμενη Πέμπτη για τη διεκδίκηση των δίκαιων δικαιωμάτων τους. Εμείς η Λάρισα εδώ σαν συνεργαζόμενοι συνταξιούχοι οργανώσεις θα κάνουμε την Πέμπτη στις 20 του μήνα στις 10.30 εδώ στην κεντρική πλατεία. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να καταλάβουν το εξής απλό, ότι τίποτα ό,τι κέρδισε η εργατική τάξη δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες. Οπληθήκαμε σήμερα εδώ να συμπαραστατούμε στη νέα γενιά, στους εργαζόμενους, γιατί είναι παιδιά μας, είναι εγγόνια μας, γι' αυτό και για τον δίκαιο αγώνα που κάνουν όλη τη ζωή. Τέλος, όλοι οι φορείς προετοιμάζονται για τη μαζική απεργία που θα λάβει χώρα στις 9 Νοεμβρίου, όπου και θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους.